Συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη επερώτηση 36 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθημερινά τα κενά και τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». Ο κ. Παναγιωτόπουλος, κατά την πρωτολογία του, επεσήμανε πως το Μάιο του 2016, σε συζήτηση στην Ολομέλεια, είχε κάνει λόγο για ένα ασφαλιστικό που όλοι λίγο ή πολύ χάνουν, είτε είναι παλιοί εργαζόμενοι, είτε είναι νέοι ασφαλισμένοι, είτε είναι παλιοί και νέοι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι, είτε δικαιούχοι ΕΚΑΣ. Που συνεπέστατα έρχεται και απαντάει όλα αυτά τα δύσκολα για το ασφαλιστικό, το οποίο δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελεί πλέον υποκατάρρευση. Και εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, την αλλαγή του αρχιτεκτονικού μοντέλου, όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγε τότε ο κύριος Κατρούγκαλος, την επαναθεμελίωση, για να χρησιμοποιήσω δική σας έκφραση, κύριε Υφυπουργέ, πρόσφατη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, όταν συναντηθήκατε εκεί. Εγώ περισσότερο το βλέπω σαν εκθεμελίωση. Σας είχαμε πει ότι αυτό δεν θα έβγαινε. Και το Μάιο του 2016, από αυτό ακριβώς το βήμα, κάτι συζήτηση στην Ολομέλεια, είχα κάνει λόγο για ένα ασφαλιστικό που όλοι λίγο πολύ χάνουν. Είτε είναι παλιοί εργαζόμενοι, είτε είναι νέοι ασφαλισμένοι, είτε είναι παλιοί και νέοι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι, είτε δικαιούχοι ΕΚΑΣ, είτε χείρες. Όλοι χάνουν, λίγο ή πολύ, τώρα ή αργότερα, όλοι χάνουν. Κάνοντας χρήση της δευτερολογίας του, ο κύριος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στις τραγικές συνέπειες της προσπάθειας εφαρμογής αυτού του νόμου, καθώς ήδη σχεδιάζονται νέες περικοπές στις συντάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξοντοτικές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επικρατεί αλλαλού με τα μπλοκάκια και ο ΕΦΚΑ δημιουργεί προβλήματα και ταλαιπωρίες στους ασφαλισμένους τους πρώτους δύο μήνες της λειτουργίας του. Και στο βάθος βέβαια είναι η φάκα της μειωμένης σύνταξης. Κανείς δεν κάνει λόγο γι' αυτό. Επίσης και κάτι άλλο για το οποίο επίσης δεν γίνεται λόγος εκτενώς. Η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση για υγειονομική κάλυψη. Όσο καταλαβαίνουν οι ασφαλισμένοι ότι αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει, να παράσχει υπηρεσίες τουλάχιστον υγειονομικής κάλυψης, στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση την οποία εσείς βάζετε στο σύστημα από την πίσω πόρτα. Και κατά τα άλλα εξορκίζεται κάθε τι ιδιωτικό και την ιδιωτική ασφάλιση. Αν είναι να το κάνουμε, για μένα πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, πρέπει να το κάνουμε με το αντίστοιχο θεσμικό κύρος. Όχι από την πίσω πόρτα, όχι έτσι όπως γίνεται.